πρώτη επιλογή, αν συνεχίσει αυτή η ιστορία, άμεση έξοδος από τη συνθήκη Σέγγεν. Άμεση έξοδος. Γιατί, θα σας το πω τώρα. Η συνθήκη Σέγγεν δεν είναι τίποτα άλλο παρά για τους τουρίστες που πηγαίνουν στο εξωτερικό και να πηγαίνουν με το διαβατήριο, με ταυτότητα. Προσωπικά, είτε πάμε με το διαβατήριο, είτε πάμε με ταυτότητα, το ίδιο και το αυτό. Όμως, η συνθήκη Σέγγεν είναι φτιαγμένη έτσι, ώστε ο Αφγανός και ο Πακιστανός να προτιμά για τουριστικό προορισμό την Ελλάδα και όχι τη Βουλγαρία. Γιατί δεν πάνε στη Βουλγαρία? Γιατί εδώ είναι η συνθήκη Σέγγεν. Άρα λοιπόν, πρώτο μέτρο είναι αυτό. Δεύτερο μέτρο, συστηματική φύλαξη των συνόρων από ειδικό σώμα χερσαίο, ειδικό σώμα συνοροφυλάκων της Ελλάς και τις θαλάσσιες περιπολίες στο Αιγαίο, να αναλάβει επιτέλους ένα ειδικό σώμα του λιμενικού. Και θα μείνουμε και θα μεγαλώσουμε την Ελλάδα, θα την κάνουμε τεράστια, γιατί εκεί αξίζει να είναι η Ελλάδα, στην κορυφή. Οι Έλληνες και η Ελλάδα αξίζουν να είναι στην κορυφή. Τι άλλο θα κάνουμε με τους φιλοξενούμενους δίθεν πρόσφυγες? Δίθεν. Ο Αφγανός δεν είναι πρόσφυγας, ούτε ο Πακιστανός. Μία απλή επιλογή. Θα κλείσουμε τις εκροές χρημάτων προς το εξωτερικό. Δεν θα μπορούν να στέλνουν ούτε ένα ευρώ έξω, γιατί ο Έλληνας του απαγορεύουν να βγάζει τα λεφτά του, αλλά αυτοί τα βγάζουν κάθε μέρα. 2,5 δις ετησίως βγαίνουν χρήματα έξω. Και αν δεν μπορούν να το κάνουν αυτοί, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί, σας το ξεκαθαρίζω, θα το κάνουμε εμείς ως κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Θέλουν, δεν θέλουν, θα το επιβάλλουμε. Ακούγεται περίεργο, αλλά θα το δείτε. Δεν είναι όνειρο. Δεν είναι όνειρο, πιστέψτε με. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αν ενώσουμε δυνάμεις, αν ενωθούμε μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Να οδηγήσουμε την πατρίδα εκεί που της αξίζει. Για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας, για το αύριο, για το μέλλον. Για μια πατρίδα που υπάρχει 10.000 χρόνια. 10.000 χρόνια υπάρχουμε συνέλληνες. Φίλες και φίλοι, εγώ θα το πω ευθέως και ας ακουστεί ρατσιστικό. Για μένα πρώτα είναι οι Έλληνες και μετά όλοι οι άλλοι. Πρώτα οι Έλληνες, πρώτα οι Έλληνες πατριώτες, πρώτα η Ελλάδα και οι Έλληνες. Πρέπει να γίνουμε αφεντικά στον τόπο μας και όχι μετανάστες στο εξωτερικό να φεύγουν τα παιδιά μας. Να μείνουν εδώ, να μείνουν τα Ελληνόπουλα εδώ. Μπορούν τα Ελληνόπουλα να μείνουν εδώ. Μόνο με τη λύση μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτά. Ξέρετε γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν κάνουν το αυτονόητο. Άμεση απέλαση όλων των λαθρομεταναστών. Έλεγχό τους και να φύγουν, να γυρίσουν από εκεί που ήρθαν. Να φύγουν όλοι. Άμεση απέλαση. Δεν το λέω εγώ. Μη χειροκροτάτε. Ο συνταγματικός νομοθέτης τα λέει αυτά. Ηγετική απέλαση. Αυτό λέει ο νομοθέτης.